Αυτή τη στιγμή είναι στην Αθήνα. Καλή σας μέρα, κύριε Κεντρωτή. Κύριε Παγκάρη, καλημέρα σας και σε όλους τους φίλους και συντοπίτες, καλημέρα. Είστε στην Αθήνα, κάνετε προεκλογική εκστρατεία και εκεί, έτσι. Όχι μόνο στην Αθήνα, και στα άλλα μέρη της Ελλάδας, και στα Γιάννενα, θα πάω και στα Κύθυρα και σε άλλα μέρη. Για τις ανάγκες του προεκλογικού αγώνα πρέπει όλοι όσοι είμαστε στο ψηφοδέλτιο να τρέξουμε, να προπαγανδίσουμε τις θέσεις μας για το καλό αποτέλεσμα στο οποίο προσδοκούμε. Ναι. Και προσδοκάει καλό αποτέλεσμα το ΚΚΕ σε αυτές τις ευρωεκλογές. Βεβαίως, παρόλο που τα διάφορα γκάλοπς δείχνουν ό,τι δείχνουν, εμείς πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα, διότι ο κόσμος μας δέχεται, μας ακούει, έχουμε ατομικές επαφές, μικρές ομάδες, συζητάμε στους χώρους δουλειάς, τώρα σε λίγο θα πάω στο Μενίδη, είμαι καθοδόν στο Μενίδη σε ένα δημοτικό σχολείο να μιλήσω, προγραμματισμένη συνάντηση, έναν έναν που λέει ο λόγος, τους Έλληνες πολίτες τους πιάνουμε και τους μιλάμε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όπως έχει διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την πατρίδα μας. Και δεν είναι στην καλύτερη φάση οι σχέσεις αυτές. Πληρώνουμε τα σπασμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον σκανδάλο της. Και τα πληρώνει βεβαίως ο ελληνικός λαός, στον οποίο ανήκετε εσείς, ανήκω εγώ, ανήκει ο φίλος οδηγός που είναι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Όλοι μας τα πληρώνουμε. Κύριε Κεντρωτή, σήμερα πρόκειται να γίνει η μεγάλη συζήτηση στο Κοινοβούλιο για την ακρίβεια και πώς να το πω, μπορεί και να είναι και ένα άτυπο debate των πολιτικών αρχηγών, έτσι το έχουν εκλάβει οι δημοσιογράφοι. Ωραία το είπατε. Εσείς γι' αυτό το θέμα της ακρίβειας, τι σπράτετε από την προεκλογική σας εκστρατεία, γιατί τις θέσεις σας, τις θέσεις του ΚΚΕ, τις ξέρουμε, δεν τις αμφισβητούμε. Ο κόσμος τι σας λέει, το θέτει όντως πρώτο θέμα. Θα πω τη λέξη και είναι κυριολεκτική, μπορεί να ακούγεται μεταφορική, αλλά είναι και στενάζει. Δεν ξέρει τι του έρχεται κάθε φορά που ξημερώνει. Αλλάζουν οι τιμές. Και βεβαίως ο κύριος Πρωθυπουργός είπε μία, ας μου επιτραπεί να το πω, ανοησία. Θα παραπονεθεί, λέει, στα ευρωπαϊκά φόρα για ποιο λόγο τα βασικά είδη διατροφής, διαβίωσης σε άλλες χώρες είναι φθηνότερες από την Ελλάδα. Αντί να παραπονεθεί, ρωτάει τον εαυτό του. Δηλαδή, ποιος είναι υπεύθυνος, εν πάση περιπτώσει, για τις τιμές στην Ελλάδα? Μήπως δεν είναι ο ίδιος? Μήπως τυχόν δεν είναι η ίδια η κυβέρνηση, αλλά οι τιμές καθορίζονται από άλλα κέντρα? Και μήπως επίσης εκτελούμε και εντολές? Μήπως η Ελλάδα έχει γίνει το πειραματόζωο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το μήπως, το κάνω σαν ρητορική ερώτηση, η απάντηση για εμάς στο ΚΚΕ είναι μία. Ότι βεβαίως όλα αυτά τα μήπως δεν ισχύουν. Είναι. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Η Ελλάδα στενάζει εδώ και πολλά χρόνια, ιδίως μετά τα μνημόνια, τα οποία βέβαια τα ψήφισαν όλα τα κόμματα εν αγαστή σημεία, μόνο το ΚΚΕ δεν ψήφισε μνημόνια και διαφώτισε τον ελληνικό λαό. Τι σημαίνουν τα μνημόνια? Όλοι οι άλλοι που τα ψήφισαν είτε μιξόκλεγαν, είτε τηλοπαραπονιόντουσαν, μα και τι μπορούσαμε να κάνουμε? Όχι, αυτό θα το απαντήσουν οι ίδιοι, δεν θα το απαντήσουμε εμείς. Εμείς θα απαντάμε μόνο με τη μάχη και τον αγώνα. Γι' αυτό και στις ευρωπαϊκές εκλογές που θα διεκταθούν σε λίγες μέρες, κυρία Παγκράτη, πρέπει η ψήφος στο ΚΚΕ να είναι μαζική. Να δείξει ο ελληνικός λαός εμπιστοσύνη στο ΚΚΕ, διότι το ΚΚΕ είναι ο σύντροφος του ελληνικού λαού διαχρονικά. Και ιδίως στις δύσκολες αυτές εποχές που ζούμε. Η ακρίβεια βεβαίως πλήττει τους πάντες. Πρέπει λοιπόν να την αντιμετωπίσουμε. Όχι με λόγια, με έργα, μείωση τιμών, μείωση ΦΠΑ, οτιδήποτε πρέπει να γίνει. Και κάτι άλλο, να νιώθει ο Έλληνας πολίτης ότι δεν θα πεινάσει την επόμενη μέρα. Κύριε Μεταλινέ, αυτό που λέτε τώρα, το ακούω. Συγγνώμη, βλέπω τον κύριο Μεταλινό μπροστά μου, τον επόμενο καλεσμένο, τον συνάδελφό σας. Είναι ο επόμενος καλεσμένος και γι' αυτό συγγνώμη για το λάθος. Όχι, αλίμονο, χαιρετισμούς. Ναι, του δώσουμε.
Ήθελα να σας πω, κύριε Κεντρωτή, το εξής, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, γιατί προσπαθώ και εγώ να συμπυκνώσω την κουβέντα, έτσι όπως είναι, όπως τα λέτε είναι τα πράγματα. Το ένα είναι το θέμα της ακρίβειας, το οποίο είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να σας θέσω είναι τα θέματα των πολιτικών σχέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το φόβο της Ευρωπαϊκής, του κόσμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά για την αύξηση των ακροδεξιών φωνών. Ναι, θα σας πω, αν τελειώσατε. Ναι, τελείωσα. Κύριε Παγκρατή, η ακροδεξιά πολλαπλασιάστηκε με τις ευλογίες των δεξιών και των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων. Είναι παράγωγο του συστήματος. Έχουμε κουραστεί προσωπικά. Δηλαδή, συστηματικά έχουμε κουραστεί να το λέμε. Πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος. Δεν ξεφύτωσαν ξαφνικά. Πού βρήκαν τα χρήματα, ποιος τους ενίσχυσε όλους αυτούς τους ανθρώπους να βγουν και να προπαγανδίζουν και να γίνονται και κυβερνήσεις στην Ιταλία έφνης, στην Ουγγαρία. Ποιοι τους δώσανε τα χρήματα, ποιοι τους έσπρωξαν στην εξουσία. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε πολέμους. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ένας οικονομικός οργανισμός, όπως θέλει να λέγεται, όπως και είπαμε, φτιάχτηκε, δεν μπορεί να σιγοντάρει τους πολέμους στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή και μετά να ανοίγει και τα σχήρα της σε σχέση με τις δικές μας τις ελληνικές σχέσεις με την γείτονα χώρα, την Τουρκία, και να λέει, α, εμείς δεν είμαστε οργανισμός αμυντικός, είμαστε μια αγορά. Δηλαδή, είναι αλλοπρόσαλη η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Ελλάδα. Και επειδή οι Αγελάδες τα τελευταία χρόνια είναι μονίμως ισχνές ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό βλέπετε τα εκατοντάδες σκάνδαλα που σκάνε. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Φοντερ Λάιεν, ενέχεται σε ένα σωρό εγκλήματα. Αφήνουν τους Έλληνες ευρωβουλευτές που, όταν δεν μεταγράφονται από κόμμα σε κόμμα, κατηγορούνται για συμμετοχή στα σκάνδαλα. Υπήρξε ποτέ ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που να κατηγορήθηκε για σκάνδαλο? Κανένας. Υπήρξε ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που πήγε σε συνεδριάσεις κάθε μέρα να παλεύει μόνος του, μόνοι τους, να παλεύουν εναντίον όλων? Υπήρξε ποτέ ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που μεταγράφηκε, πήρε μεταγραφή για άλλο κόμμα, σαν να μην τρέχει τίποτα? Γι' αυτό καλούμε τον ελληνικό λαό να δείξει εμπιστοσύνη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο οποίος είναι ο σύντροφος του ελληνικού λαού και ο υπερασπιστής των δικαίων του ελληνικού λαού, της πατρίδας σε εμάς περίπτωση. Ναι. Τελευταία μου ερώτηση, επειδή βλέπω πάει και 24, και θέλετε κι εσείς να κάνετε τη δουλειά σας και εμείς να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο. Τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής. Εκτιμάτε ότι είναι αλήθεια αυτή η άποψη που έχει, το ρωτάω σε όλους τους καλεσμένους αυτό, που έχει αρχίσει και απλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διαβάζω αρκετά, ότι δηλαδή η καινούργια οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης έχει να κάνει με τη βιομηχανία πολέμου όπλων? Με το ζούμε. Περιμένουν, λέει, να φτιάξει το τρίτος παγκόσμιος. Ο τρίτος παγκόσμιος στην ποιήση και στα τραγούδια έχει υπάρξει, αλλά έχει υπάρξει και στη ζωή. Γίνεται ο τρίτος παγκόσμιος εδώ και δεκαετίες. Θέλαμε να πιστεύουμε ότι ήταν ένας, εδώ και δεκαετίες είναι ένας ψυχρός πόλεμος, όχι θερμός. Ο ψυχρός πόλεμος είναι πόλεμος. Και εδώ είναι και θερμός πόλεμος. Και το απευχόμαστε όλοι, αλλά με λόγια δεν γίνεται δουλειά. Το φιλιρινικό κίνημα, το οποίο χλεβάστηκε και λιδωρήθηκε κατά επανάληψη, ότι πετάει περιστέρια για να κάνει ειρήνη, ναι, τι να κάνει ακριβώς? Τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος πολίτης των ευρωπαϊκών χώρων? Τι μπορεί να κάνει? Μας συμφέρει εμάς να είμαστε υπεριαλιστές, τους Έλληνες. Πότε η Ελλάδα συμμετείχε σε υπεριαλιστικούς πολέμους? Στην Ουκρανία συμμετέχουμε. Η φρεγάτα Έλλη είναι στη Μέση Ανατολή. Αφήνω το πόσο κοστίζει. Πόσες ζωές μπορεί να κοστίσει, οι οποίες είναι και ανεκτίμητες. Ναι, και βεβαίως η βιομηχανία του πολέμου είναι πολύ επικίνδυνης. Πάντα το κεφάλαιο θα βρίσκει τρόπους να φάει ζωή, ικμάδα, χρήματα από τον εργαζόμενο. Πάντα το κεφάλαιο θα βασανίζει τη ζωή μας. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι εχθρός του κεφαλαίου, εχθρός του καπιταλισμού. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Κυρία Παγκράτη, πολύ χάρηκα που σας άκουσα. Σε λίγες μέρες θα τα πούμε στην Κέρκυρα. Να είστε καλά. Επίσης. Χαιρετισμούς σε όλους και σε όλες. Γεια σας. Επίσης.